του αύριο άνεφα προόπτου υπογραφέ των κειμένων για τον επιμερισμό 50-50 του γεωπολιτικού ρίσκου από τι ρυθμιστικέ αρχέ Κύπρου και Ελλάδα για το μεγαλοεπίβολο έργο τη ηλεκτρική διασύνδεση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίε στο Mega Channel, αναμένεται εντό τη ερχόμενη εβδομάδα ο φορέα υλοποίηση να δώσει οδηγίε για να αρχίσουν οι έρευνε για χαρτογράφηση του βυθού, προκειμένου να επιλεγεί η βέλτη στη διαδρομή για το υποθαλάσσιο καλώδιο. Παρότι ο Αδμία είχε προειδοποιήσει μερικέ φορέ για τελεσίγραφο από μέρου τη Νεξάνη, Τελικά έγινε επίσημα γνωστό πω η προθεσμία για την τελική δεσμευτική εντολή για κατασκευή του καλωδίου λήγει αύριο στι 30 Σεπτεμβρίου. Εξάλλου, καθοριστικέ ήταν οι επαφέ που πραγματοποίησε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία στη Νέα Υόρκη με την κρατική εταιρεία ΤΑΚΑ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τι επόμενε μέρε θα πραγματοποιηθεί συνάντηση σε τεχνοκρατικό επίπεδο για να προχωρήσουν όλε οι αναγκαίε διεργασίε που αφορούν την κοινή συμμετοχή των δύο χωρών στο έργο. Δεδομένο θεωρείται, όπω δήλωσε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία και το γαλλικό ενδιαφέρον για το έργο, το οποίο δεν προκύπτει αποκλειστικά από τη συμμετοχή των γαλλικών τσιφερόντων εταιρεία Νεξάν. Το έργο θεωρείται σημαντικό όχι μόνο για την Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού αποτελεί και έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντο. Επίπονε και χρονοβόρε χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα στι διαπραγματεύσει, μέχρι να επιτευχθεί διακρατική συμφωνία. Οι διαπραγματεύσει ήταν χρονοβόρε και επίπονε, αναμενόμενο για τόσο μεγάλε και σύνθετε επενδύσει, αλλά μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τα καρθόδη ζητήματα ώστε να δρομολογηθεί το περίφημο καλώδιο, στην υλοποίηση του οποίου εμπλέκεται και η Γαλλία. Πάντω, το ιταλικό ερευνητικό πλοίο η Εβόλη Ρελούμε, το οποίο τι τελευταίε εβδομάδε πραγματοποιούσε έρευνε στι θαλάσσιε περιοχέ Καρπάθου Κάσου, βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι τη Λεμεσού. Ανεβαίνει δραματικό.